Τα σύμβολα. Κάνε κλικ στο σύμβολο που νομίζεις ότι χαρακτηρίζει το Θεό που εμφανίζεται στην κορυφή του Ολύμπου. Ήφαιστος. Ρόδι. Το ηφαίστειο πήρε το όνομά του από τον ήφαιστο, γιατί εκεί είχε το εργαστήρι του. Ερμής. Ρόδι. Στάχι. Φτερωτά σανδάλια. Ο Ερμής φορούσε πάντα φτερωτά σανδάλια. Δήμητρα. Στάχι. Η Δήμητρα ήταν θεά των καλλιεργιών. Ποσειδώνας. Τρίαινα. Ο Ποσειδώνας κρατούσε μία τρίαινα, γνωστό όπλο των ψαράδων. Δίας. Ασπίδα. Η ασπίδα του Δία ήταν φτιαγμένη από το δέρμα της Αμάλθειας, της κατσίκας που τον τάισε, και γι' αυτό ονομάζεται και Αιγίδα. Είσαι σούπερ. Το σταυρόλεξο των θεών. Τα πιθάρια του Δία. Ο Δίας είναι στην πύλη του Ολύμπου και έχει δίπλα του τα δύο πιθάρια με τα κακά και τα καλά. Άλλοτε ρίχνει στη γη από το πιθάρι με τα καλά και άλλοτε από το πιθάρι με τα κακά. Ένα καλό τώρα. Όχι. Όχι. Δία, μου αρέσουν τα καλά. Όχι. Ένα καλό τώρα. Ένα καλό τώρα. Οπα. Hey, op. Ευτυχώς, να και ένα καλό. Λαβύρινθο, αποκάλυψε την εικόνα. Άτακτα τετράγωνα. Οδήγησε το πλοίο σου μέσα από τους... Συγχαρητήρια! Έφτασες στην πρωτεύουσα της Ατλαντίδας! Κάνε κλικ με το ποντίκι σου και σύρε στη σωστή θέση τα... Αποκάνε κλικ στην απάντηση που νομίζεις πως είναι η σωστή. Με κάθε σωστή απάντηση... 3. Πόσο καλά ξέρεις την ιστορία της Τρίας? Αντιστοίχησε τους πρωταγωνιστές ή τα... Μπράβο! Μπράβο! Λαδούρι, βάλε όσο πιο πολλούς στρατιώτες. Λαβή, χρησιμοποίησε τα βελάκια για να μετακινήσει. Πάτησε το κουμπί εκτύπωση για να την. Το νησί των ανέμων. Χρησιμοποίησε το ποντίκι.
Στο νησί χρησιμοποίησε τα... χρησιμοποίησε τα βελάκια. Όχι! Ο Περσέας, γιος της Δανάης και του Δία, έπρεπε να κάνει έναν πολύ επικίνδυνο άθλο. Να σκοτώσει τη Γοργόνα που την έλεγαν Μέδουσα και να πάει το κεφάλι της στο βασιλιά Πολυδεύκη. Οι Γοργόνες ήταν τρεις τερατόμορφες αδερφές που ζούσαν σε ένα μυστικό μέρος που κανείς δεν γνώριζε. Από τις τρεις αδερφές η Μέδουσα ήταν η φοβερότερη. Ήταν τόσο άσχημη και τρομερή που όποιος την αντίκριζε πέτρωνε. Ο Περσέας όμως δεν δίστασε. Για πολύ καιρό τριγύριζε σε μέρη επικίνδυνα και σκοτεινά, αλλά δεν μπορούσε να βρει πουθενά τις τρεις Γοργόνες. Δεν σταμάτησε όμως την αναζήτησή του, όσες δυσκολίες κι αν συνάντησε. Μέχρι που τον λυπήθηκαν οι θεοί και ένα πρωινό εμφανίστηκαν μπροστά του ένας φτερωτός νέος και μια όμορφη γυναίκα με χρυσή αρματοσιά. Ο Περσέας τρόμαξε μόλις τους είδε, γιατί κατάλαβε αμέσως ότι στεκόταν μπροστά σε δύο θεούς, το φτερωτό Ερμή και την πολεμίστρια Αθηνά. Ο Ερμής του χαμογέλασε πονηρά και του έδωσε ένα ζευγάρι φτερωτά σανδάλια για να ταξιδεύει γρήγορα και την περικεφαλαία του Άδη που θα τον έκανε. Ο Περσέας τους ευχαρίστησε και η Αθηνά του έκανε. Ο Περσέας φόρεσε τα φτερωτά σανδάλια και πέταξε αμέσως για τη σπηλιά. Οι γριές άρχισαν να στριγκλίζουν και να καταργούνται, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τον Περσέα χωρίς το μάτι τους. Για να τους το δώσει πίσω, τις ανάγκασε να του αποκαλύψουν πού θα έβρισκε τη φοβερή Μέδουσα. Μόλις έμαθε το μυστικό τόπο που ζούσε η Μέδουσα, πέταξε κατευθείαν για εκεί. Ο Περσέας πλησίασε αόρατο στη Μέδουσα την ώρα που αυτή κοιμόταν, κοιτώντας τη μέσα από την αστραφτερή του ασπίδα για να μην πετρώσει. Χωρίς να χάσει χρόνο, έκοψε με το κοφτερό σπαθί το κεφάλι της και το έβαλε γρήγορα σε ένα σάκο. Έπειτα, πέταξε όσο πιο γρήγορα.